Πυρετώδεις οι προετοιμασίες στο πρωτοδικείο της Πάτρας για τους διορισμούς των εκλογικών αντιπροσώπων. Ήδη θέσεις έχουν καλυφθεί και οι εκλογές αναμένονται να διεξαχθούν ομαλά. Οι διορισμοί παρελήφθησαν και οι σάκοι θα παραδοθούν στα εκλογικά τμήματα το Σάββατο. Έχουμε τελειώσει με την επίδοση των διορισμών. Είχαμε στην περιφέρεια του πρωτοδικείου Πατρών 523 διορισμούς. Παρέλαβαν 513 και 10 δεν παρέλαβαν. Αυτοί οι 10 επιστράφησαν στον Άριο Πάγο, στο Α1 πολιτικό τμήμα, και σήμερα θα γίνει, γύρω στις 12 η ώρα, θα γίνει πάλι κλήρωση για να συμπληρωθούν οι υπόλοιπες θέσεις από άλλους αντιπροσώπους, για αυτούς που για διάφορους λόγους δεν παρέλαβαν. Από εκεί πέρα η παραλαβή του εκλογικού υλικού πότε αναμένεται να γίνει? Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι πρέπει να παραλάβουν και να εμφανιστούν στα τμήματα Παρασκευή από Παρασκευή. Και Σάββατο θα συνοηθούν, έχουμε τα τηλέφωνα όλα, τους έχουμε ενημερώσει με τα τηλέφωνα, θα συνοηθούν με το Δήμο για την παραλαβή των σάκων. Εκείνο που απαιτείται είναι η ορθή συμπλήρωση των πρακτικών, ώστε η τελική καταμέτρηση των αποτελεσμάτων να γίνει ταχύτατα. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι πρέπει να προσέξουν στη συμπλήρωση των πρακτικών, να τα συμπληρώνουν ολοκληρωμένα, όχι μισά, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά στο πρωτοδικείο. Και η βασική προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει σωστά τα πρακτικά και καθαρά. Είναι βασικό, το έχει ζητήσει και ο Άριος Πάγος με ένα έγγραφο και έχει δώσει εντολή ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου ότι αν κάποια πρακτικά δεν είναι συμπληρωμένα σωστά και υπάρχει πρόβλημα, να αναφερθούν από τον εισαγγελέα. Μεγάλο πονοκέφαλο αποτελούν τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Στην παρούσα φάση, εκείνο που είναι δύσκολο είναι να βρεθούν όσοι κληρώθηκαν, καθώς οι διευθύνσεις που έχουν στην κατοχήρηση αστυνομική είναι παλιές. Ναι, με τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Υπάρχουν κατάλογοι που έχουν παλιές διευθύνσεις και οι αστυνομικοί δεν έχουν μπορέσει να τους βρουν όλους, γιατί ψηφίζουν αλλού, μένουν αλλού, ψηφίζουν. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει αυτό. Σε γενικές γραμμές, εντάξει, σε κάθε τμήμα εμφανίζονται εφορευτικές επιτροπές. Στις προηγούμενες εκλογές δεν είχαμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Καταφέραν και οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και από μόνοι τους. Η καταμέτρηση πάντως από τα εκλογικά τμήματα αναμένεται και πάλι να γίνει γρήγορα χάρη στη χρήση της τεχνολογίας. Ναι, η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό και με τα τάμπλετ που έχει γίνει η προεργασία και εμείς έχουμε προσπαθήσει και καθόμαστε και πάρα πολλές ώρες οι υπάλληλοι, παρόλο που έχουμε μειωθεί σαν προσωπικό και έχουμε λήψεις. Όσο για το πότε τελικά θα βγει το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτή τη φορά πολύ πιο νωρίς. 9 η ώρα πιστεύω θα έχουμε φτάσει σε μεγάλο ποσοστό, 9.30.